Στις 800.000 φτάνουν οι επιχειρήσεις που αναμένεται να ωφεληθούν από τα νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τον κορονοϊό. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του αγαθού της δημόσιας υγείας. Και έπεται η οικονομία. Τρεις δέσμες μέτρων που έχουμε εξαγγείλει και υλοποιούνται μέχρι σήμερα, αλλά και η τέταρτη που ανακοινώνουμε σήμερα, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας που άπλωσε έγκαιρα η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Υπουργών Οικονομίας, Εργασίας και Ανάπτυξης, το τέταρτο πακέτο στήριξης προβλέπει την επέκταση του επιδόματος των 800 ευρώ και σε άλλους εργαζόμενους, τη λήψη μέτρων για προστασία τους και των θέσεων εργασίας σε 800.000 επιχειρήσεις, τη θέσπιση της επιστρεπτέας προκαταβολής για τη στήριξη των μικρομεσαίων, την καταβολή του δώρου Πάσχα από όλες τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προβλέψεις πρέπει να καταβάλουν το δώρο Πάσχα και αν η εργασία τίθεται σε προσωρινή αναστολή, το δώρο θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, προβλέπεται 108.000 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, στο ΝΕΟΔΗ και στη Γενική Γραμματεία Προστασίας να λάβουν έκτακτη ενίσχυση ως τις 10 Απριλίου. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων θα διευκολύνουν την αποπληρωμή δόσεων ενήμερων δανείων πληττόμενων με βάση τα σημερινά μέτρα και μέτρα στήριξης προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα με το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ να διατίθεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης και της εργασιακής ειρήνης. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμοστεί στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και να επιδείξει υπομονή και αντοχή μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Και το κράτος, κυρίως το κράτος, έχει την υποχρέωση έναντι όλων να διασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον αντιμετώπισης των εξαιρετικά δύσκολων και έκτακτων αυτών συνθήκων. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο διάστημα από 2 έως και 10 Απριλίου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του TaxisNet. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως και 500 εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ, My Business Support, κατά την περίοδο 2 έως 10 Απριλίου 2020. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για το τρέχον διάστημα για το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά τις 15 Απριλίου, ενώ τα πρώτα 200 ευρώ θα καταβληθούν μέσα στο Μάρτι. Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ θα καταβληθεί σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους εκπαιδευτικό επίδομα αποζημίωση ύψους 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο, στην περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί. Θα λάβουν από το μήνα Μάιο και για το επόμενο διάστημα την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Στο μεταξύ, έκκληση στις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να συνεχίσουν να το κάνουν ώστε να είναι δυνατή η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης, απίφθινε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πρέπει όλοι να έχουμε συνείδηση ότι η ζημία στην οικονομία είναι μεγάλη, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι τα μέγιστα δυνατά, αλλά μπροστά μας θα έχουμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε να επαναφέρουμε την οικονομία μας στην κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη αυτής της κρίσης. Σε κοινή δήλωσή τους, οι τομεάρχες Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομίας και Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για το μαρτύριο της εβδομαδιαίας ανακοίνωσης πρόσθετων πλην όμως ανεπαρκών μέτρων. Για άλλη μια φορά καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τα ημίμετρα και να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό πακέτο στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της οικονομίας.